Μοιραία ήταν η πρώτη και τελευταία, όπως αποδείχθηκε, βόλτα με την ιδιόκτητη μοτοσικλέτα για τον άτυχο 24χρονο Παναγιώτη Χατζιακόβου από τα Λιβάδια Λάρνακας, το νέο θύμα θανατηφόρου τροχαίου δυστυχήματος. Ο 24χρονος οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του στην οδό Γρηγόρη Αυξενδίου στο Ακάκι, όπου και συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 49χρονη. Από τις προκαταρκτικές εξετάσεις που έχουμε μέχρι στιγμή, προσπερνούσε σειρά αυτοκινήτων και η οδηγός που προπορεύεται επιχείρησε να έστριψε δεξιά προς πρατήριο βενζίνης. Σύμφωνα με την αστυνομία, ακολούθως επήλθε η σύγκρουσή του με το όχημα της 49χρονης, ενώ ο 24χρονος εκτινάχθηκε στην άσφαλτο. Αμέσως στη σκηνή έσπευσε η αστυνομία, όπως και ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον 24χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε απλώς ο θάνατος του. Από τις προκαταρκτικές εξετάσεις και πάλι δεν εντοπίστηκε κράνος στη σκηνή, που δεδομένεται ότι δεν φορούσε προστατευτικό κράνος. Τραγική ηρωνία. Ο 24χρονος μόλις είχε αγοράσει τη μοτοσικλέτα του και επέστρεφε στη Λάρνακα, όμως ο χάρος λίγα μέτρα πιο κάτω του έστησε καρτέρι. Η αστυνομία εκτιμά ότι το τροχαίο σημειώθηκε λόγω υπερβολικής ταχύτητας, κάτι που θα διαφανεί πλήρως μόλις ολοκληρωθούν οι εξετάσεις. Εξάλλου, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 24χρονος δεν είχε κανονική άδεια και ως εκ τούτου δεν δικαιούται να οδηγήσει μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού. Άτομα τα οποία δεν έχουν καθόλου εμπειρία, δεν έχουν παρακολουθήσει έστω και αυτά τα προγράμματα που υπάρχουν εκπαίδευση για να μάθουν 5 πράγματα περισσότερο, να οδηγούν μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού μέσα στον δρόμο σαν να είναι πίστα. Κατά την νεκροτομή επί της σωρού του 24χρονου, διεφάνει ότι ο θάνατός του προήλθε από πολυτραυματισμό συνεπία τροχαίου δυστυχήματος, ενώ ο αστυνομικός σταθμός Περιστερώνας συνεχίζει τις εξετάσεις για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.